Είμαστε λίγα λεπτά πριν από την πολυθρύλητη παράσταση του Σαββάτου. Περάσαμε πολλά, αλλά τελικά αν δεν περάσεις δύσκολα, δεν θα περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, με πάρα πολύ κόσμο, η παράσταση του Σαββάτου σε λίγη ώρα ξεκινάει. Για να σας παρουσιάσουμε, για να παρουσιάσουμε την ωραία μου κυρία για ακόμα μία φορά. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι ξέρετε, ότι η παράσταση είναι εκπληκτική. Οι παραστάσεις όμως ακόμα είναι πολύ λίγες. Έχουμε Κυριακή, Δευτέρα και το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ, για να μην βρεθείτε πάλι στο ίδιο σημείο με τον πάρα πολύ κόσμο που σήμερα είναι εδώ και λίγο ταλαιπωρείτε, κλείστε γρήγορα τις θέσεις σας και ελάτε να παρακολουθήσετε αυτό που εμείς πιστεύουμε και εσείς με το χειροκρότημά σας το επικροτείτε, την παράσταση της χρονιάς. Η ωραία μου κυρία από την κεντρική σκηνή του ΜΕΘ για λίγες ακόμα μέρες θα είναι εδώ. Σας περιμένουμε όλους. Σήμερα πήρατε μια πρωτοβουλία να κάνετε μια ειδική προσφορά σε όσους παρακολούθησαν την προηγούμενη εκδήλωση, η οποία ήταν κατάμεσο πνευματικό. Πείτε μας λίγο, επειδή ο πολιτισμός πρέπει να έχει και συνέργειες, πείτε μας λίγο πώς το εμπνευστήκατε. Και βλέπουμε ότι τελικά πέτυχε, γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουν τουλάχιστον 100 άτομα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, υπήρχε μια δυσκολία στο πώς οργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις στον ίδιο χρόνο σχεδόν ταυτόχρονα. Όμως, η δική μας σκέψη είναι ότι ο πολιτισμός οφείλει, πρέπει, είναι μέσα στο είναι του, πρέπει να ενώνει. Για το λόγο αυτό και πήραμε την απόφαση, όσοι από τις φίλες και τους φίλους παρακολούθησαν τα πολυδούρια με μειωμένο εισιτήριο, με το μισό εισιτήριο, να έρθουν να παρακολουθήσουν για την παράστασή μας. Να δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή σε όλο τον κόσμο που θα ήθελε να παρακολουθήσει δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις που εντελώς απερίσκεπτα, θα μου επιτρέψετε να πω, οργανώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Ο πολιτισμός ενώνει και θέλουμε όχι απλά να είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού, αλλά να είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι.